Δεν έχεις χρήματα. Πες μόνο μία λέξη. Μία λέξη που θα τα αλλάξει όλα. Ένα θαύμα. Ένα θαύμα αυθονίας θα ζήσεις. Θέλετε περισσότερα χρήματα, ναι ή όχι? Για να σας δω στα σχόλια. Ναι ή όχι, θέλετε περισσότερα χρήματα? Ελάτε να σας πω πώς έκανα εγώ μια ολική μετατροπή της πραγματικότητάς μου. Γιατί σίγουρα κάποια από εσάς έχετε ακούσει, έστω και λίγο, εντάχει, τη δική μου ιστορία. Πριν από 3 χρόνια αποφάσισα να κάνω κάτι διαφορετικό για τη ζωή μου, να αλλάξω κάτι. Συνειδητοποίησα ότι η ζωή που ζω ήταν μια μέτρια ζωή και αυτή η μέτρια ζωή ήταν που με έπνιγε κιόλας. Και σε θέματα εξέλιξης, πνευματικότητας, αυτοβελτίωσης, αλλά και σε επαγγελματικά θέματα, οικονομικά θέματα. Είχα κάποια στρέμματα στο όνομά μου, τα οποία ήταν με ροδάκινα και με κεράσια, οπότε εποχιακά, από τέλη Απριλίου μέχρι τέλη Αυγούστου, ήμουνα στα κτήματα. Αγρότησα λοιπόν. Κανένα πρόβλημα. Είμαι σκληραγωγημένη και είμαι για τα δύσκολα επίσης. Αλλά όλο αυτό δεν με γέμιζε και δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου, κλείνοντας τα μάτια μου, ότι εγώ θα έμενα εκεί. Μέχρι δηλαδή τα βαθιά μου γεράματα, μέχρι να βγω στη λεγόμενη σύνταξη που ούτε καν τη σκέφτομαι πλέον τη σύνταξη, δηλαδή εγώ θα έχω όνειρα και στα 70 και στα 80 και στα 90, πλέον έχω ξεφύγει, το έχω πάει σε άλλο level, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα πούμε άλλη στιγμή και σε άλλη ώρα. Δεν είναι ότι έχω κάτι με την αγροτική ζωή, είναι πάρα πολύ χρήσιμη η αγροτική ζωή, οι αγρότες, δουλεύουν τη γη, μας προσφέρουν τόσα καλούδια. Απλά εμένα δεν με γέμιζε πλέον. Ήξερα ότι μπορούσα να κάνω περισσότερα. Ήξερα ότι μπορούσα να προσφέρω σε αυτόν τον κόσμο. Ήξερα ότι μπορούσα να αφήσω την σφραγίδα μου σε αυτόν τον κόσμο. Ήξερα ότι μπορώ να δώσω κάτι αξίας στον κόσμο. Αλλά ενώ ήξερα ότι μπορώ να το κάνω, δεν ήξερα το πώς. Το πρώτο πράγμα που έκανα, για να σας πω την αλήθεια μου και για να σας βοηθήσω, γιατί είμαι εδώ για να σας βοηθήσω και όχι για να σας μπερδέψω, από εδώ που είστε τώρα και δεν σας αρέσει, μέχρι εκεί που θέλετε να φτάσετε, υπάρχει μια απόσταση. Υπάρχει μια απόσταση την οποία πρέπει να τη διανύσετε. Είναι η λεγόμενη γέφυρα. Ας το πούμε ότι είναι μια γέφυρα. Από εδώ λοιπόν που είμαστε τώρα, δεν μπορούμε έτσι απλά να κάνουμε ένα σάλτο και να βρεθούμε στην απέναντι πλευρά στη ζωή που επιθυμούμε να ζήσουμε, γιατί θα είναι σίγουρα ένα σάλτο μορτάλε. Θα φάμε το κεφάλι μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για αρχή είναι το πρώτο βήμα. Όπως στα τουβλάκια ντόμινο. Και το ντόμινο έρχεται, θα σας πω πώς έρχεται, είναι μια... όχι τεχνική, είναι μια τεχνικάρα την οποία τη δουλεύω εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα τη δώσω αρχικά σε όσους παρακολουθήσουν το πεντάμινο coaching, το οποίο ξεκινά το Σεπτέμβρη, και πληροφορίες έχω κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, αλλά θα σας τα δώσω όλα αναλυτικά τις επόμενες μέρες με link και με όλα, γιατί η ιστοσελίδα μου επιτέλους μέσα σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμη. Με πέδεψαν, αλλά δεν έχασα την πίστη μου. Είναι έτοιμη. Όπως λοιπόν στα τουβλάκια του ντόμινο, χρειάζεται τα στήνεις, ας πούμε, και όλα αυτά είναι τα βήματα. Εσύ είσαι το starter ντόμινο, το ντόμινο της εκκίνησης. Χρειάζεται μόνο μία μικρή κίνηση προς τα μπροστά, φτάνει, για να ρίξεις όλα τα τουβλάκια και να σου ανοίξει ο δρόμος. Το πρώτο βήμα και πας πάντα με ένα βήμα τη φορά. Δεν έχει σημασία πόσο αργά ή πόσο γρήγορα πας, αρκεί που προχωράς σταθερά, έστω και αργά, προς τα μπροστά. Οπότε υπάρχει αυτή η απόσταση. Το πρώτο βήμα για να κουνηθείτε λίγο από την αδράνεια, να μπείτε και να περάσετε στην κινητική ενέργεια σύμφωνα με τη φυσική, που η κινητική ενέργεια είναι η ενέργεια της ζωτικότητας, και η ενέργεια της ζωτικότητας είναι αυτή που μας πυροδοτεί στο να αναλαμβάνουμε καθημερινά εμπνευσμένη δράση ως προς τους στόχους μας και τις επιθυμίες μας. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι μία λέξη.
Γράψτε την με μεγάλα γράμματα στο τετράδιό σας, γράψτε την με μεγάλα γράμματα, κεφαλαία δηλαδή, κάτω στα σχόλια. Γράψτε την με μεγάλα γράμματα, με βοήθησε για αρχή πάρα πολύ. Αν είστε χαμένοι μέσα εισαγωγικά αυτή τη στιγμή, ξεκινήστε με αυτή τη λέξη. Είμαι. Είμαι. Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι αυτό που θέλω, δεν έχω περισσότερα, δεν έχω χρήματα, δεν έχω έναν σύντροφο στη ζωή μου, δεν έχω καλή υγεία, δεν έχω το σώμα που επιθυμώ, δεν έχω φτιάξει οικογένεια, δεν είμαι επιτυχημένος στο επάγγελμά μου, δεν είμαι οικονομικά ανεξάρτητος. Ο αρνητικός διάλογος, οι αρνητικές σκέψεις, τα αρνητικά συναισθήματα πλέον μας έχουν κατακλείσει. Όλα όμως είναι ενέργεια. Τα πάντα γύρω μας έχουν την ενέργειά τους. Όλα είναι ενέργεια, όλα αποτελούνται από ενέργεια και όλα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ακόμα και οι λέξεις έχουν ενέργεια. Ακόμα και οι σκέψεις έχουν ενέργεια. Και ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Όπου εστιάζετε την προσοχή σας, που σημαίνει ότι η ενέργειά σας είναι εκεί, αυτό και θα μεγαλώνει. Θα μεγαλώνει, θα μεγαλώνει. Όσο πιο μεγάλη είναι και έντονη η εστίαση, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει αυτό στο οποίο εστιάζετε. Και τι γίνεται. Μεγαλώνει, μεγαλώνει, μπουμ, το υλοποίησες. Οπότε, εάν εστιάζεις την προσοχή σου, οπότε και την ενέργειά σου στο «δεν έχω», «δεν ήρθε», «δεν είμαι», «δεν», «δεν», στα προβλήματα, σε όλα τα αρνητικά, αυτά υλοποιείς κιόλας. Αυτά θα έρχονται στη ζωή σου, συνεχώς. Ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε με το «είμαι» άρχισα να γράφω θετικές δηλώσεις. Άρχισα να γράφω αυτά που επιθυμώ να ζήσω, αυτά που επιθυμώ να είμαι σε παρόντα χρόνο. Ήξερα ότι δεν τα έχω. Ήξερα ότι δεν είμαι όλα αυτά. Παρόλα αυτά όμως, είχα μελετήσει για πολύ καιρό όλους τους πολύ επιτυχημένους ανά τον κόσμο, που ανήκουν σε ένα 5%, στο 5%, και όπως σας έχω πει, δεν λέω να φτάσουμε κατευθείαν να μπούμε στο 5%, να το κάνουμε 6 και 7. Γιατί όχι. Αλλά τουλάχιστον να το πλησιάσουμε, να αρχίσουμε να πετυχαίνουμε, να αρχίσουμε να υλοποιούμε πράγματα που θέλουμε. Οπότε ξεκίνησα να γράφω. Είμαι νούμερο 1 motivational speaker, μάλιστα το έγραφα και στα αγγλικά. Στην Ελλάδα βραβευμένη, είμαι best seller συγγραφέας του βιβλίου Το Ξύπνημα του Δράκου. Εντάξει. Στην αρχή έγραφα, τώρα το γράφω αυτό. Στην αρχή έγραφα, είμαι επιτυχημένη συγγραφέας. Μετά έγραψα το βιβλίο και οπότε το πρόσθεσα Το Ξύπνημα του Δράκου. Οπότε πάρτε το τετράδιό σας, είναι SOS το βίντεο, πάρτε το τετράδιό σας, το στυλό σας και καταγράψτε τις επιθυμίες σας για όλους τους τομείς της ζωής σας. Οι βασικοί τομείς, σχέσεις, επαγγελματικά, οικονομικά, υγεία, ευεξία και μπορείτε να γράψετε και κάτι πιο πνευματικό. Όπως γράφω εγώ, ότι σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω μια ανώτερη προστασία, μια ανώτερη καθοδήγηση. Είσαι δίπλα μου, με στηρίζεις, με υποστηρίζεις, οδηγείς τα βήματά μου, με καθοδηγείς σωστά στο μονοπάτι της ζωής. Έχω και έναν τέτοιο στόχο. Αλλά τα περισσότερα ξεκινάνε με το «είμαι». Είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι πετυχημένη. Είμαι πετυχημένη, YouTuber, είμαι πασίγνωστη συγκεκριμένα γράφω, YouTuber σε Ελλάδα και στο εξωτερικό με πάνω από 100.000 subscribers. Πριν από λίγο καιρό η πρόταση αυτή ήτανε πάνω από 50.000, επειδή τους πέρασα τους 50.000, τώρα έβαλα το 100.000. Δουλεύουν. Αυτά που σας λέω δουλεύουν, αρκεί να τα δουλέψετε κι εσείς συστηματικά, γιατί χρειάζεται επανάληψη, επανάληψη. Οπότε, αν θέλετε κάτι διαφορετικό στη ζωή σας, ξεκινήστε να κάνετε διαφορετικά πράγματα. Θα το κλείσω με αυτό το εγκεφαλικό τατουάζ, τέλος πάντων, το που μου αρέσει πάρα πολύ. Ίδιες επιλογές, ίδια ζωή. Διαφορετικές επιλογές, διαφορετική ζωή. Εάν ξεκινήσεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα, θα δημιουργήσεις ένα νέο εαυτό.
μια διαφορετική ζωή. Αν μείνεις τα ίδια, εννοείται ότι η ζωή σου θα μείνει ίδια. Μήπως ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον για τους αυτούς που δυσανασχετούν, που είναι προβληματισμένοι, που δεν μπορούν να κάνουν αυτό το ρημάδι, το πρώτο το βήμα. Μήπως να ξεκινήσουμε με το να γύρουμε λίγο το τουβλάκι του ντόμινο, το αρχικό, για να πάρει σβάρνα όλα τα υπόλοιπα και να ανοίξει ο δρόμος. Μήπως να ξεκινήσουμε με λίγες θετικές δηλωσούλες που εννοείται ότι επαναπρογραμματίζουν το υποσυνείδητό μας. Μήπως. Είμαι. Τι θα δηλώνατε κάτω στα σχόλια. Είμαι. Τι θα θέλατε να είστε. Τι θα θέλατε να γίνετε. Πώς θα θέλατε να ζείτε. Γράψτε μου. Είμαι αυτό. Δηλώστε το κάτω στα σχόλια για να γίνει πιο δυνατό. Γράψτε το. Ό,τι το γράφετε, βάζετε τη σφραγίδα σας από πάνω και το βγάζετε σαν ενέργεια προς τα έξω, προς το κβαντικό πεδίο, το πεδίο των απεριόριστων δυνατοτήτων, τον ολογραμμικό κόσμο, σύμφωνα με την κβαντική φυσική. Γιατί όλα αυτά στηρίζονται σε νόμους συμπαντικούς, στηρίζονται σε φυσικούς νόμους. Δεν ήρθαν απλά κάποια στιγμή ουρανοκατέβατα και κάθισαν είτε στο δικό μου το κεφάλι, είτε στο δικό σας, είτε στον επιστημόνων, στον ερευνητών και στον ανθρώπων που ασχολούνται και εντρυφούν πάνω σε αυτό το θέμα. 11-11, πέρασε το 11-11, είδα και το νούμερο το τυχερό. Κλείνω το βίντεο. Ευχαριστώ.